Φόρμε πού? Πού να ξέρω εγώ πού. Τι κρατάω στα χέρια μου. Τι ωραίο. Το είδωλο. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε το πρώτο τσεξόφιλο. Για το εγώ. Για δηλαδή... το δω λίγο. Βεβαίως. Και αυτό έχουμε διαβάσει κιόλας. Και στο δεύτερο με το καλό. Δεν πειράζει, κράτα το. Σάσα, το μετά από αυτό ένα W πρέπει να κάνει νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχει μια μεγάλη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τσεξόφιλο. Μπορεί να κάνει ένα μπουρντα. Εργόχειρο. Πάντω να αποκαλύψει. Συλλέγει Σάσα που ενώ είναι α πούμε συμμετοχή σε μια εκπομπή. Εγώ δεν είμαι μοντέλο, δημοσιογράφο είμαι Γιώργο. Δεν είναι μοντέλο Σπυροπούλου. Μοντέλο είναι, ναι. Έχει κάνει φωτογραφίε στο ίντερνετ. Πανελίστρια. Μοντέλο και έχει φωτογραφίε πολύ ωραίε καυτέ. Συνδυάζει καυτέ. Ναι. Τι καυτέ. Πολύ καυτέ. Γυμνή και τα λοιπά. Η μη. Ναι, είναι μοντέλο Σπυροπούλου, δεν το ξέρω εγώ. Υπήρξε. Ναι, και είναι και η σχολή τη Κρίστη. Βέβαια. Και η Κρίστη έχει πει ότι είναι πολύ καλό κορίτσι. Και θα πάει πολύ. Πάντω είναι πολύ όμορφη και πολύ ωραία στο εξωτερικό. Δεν είπαμε ότι είναι άσχημη, προ Θεού, μη πε φωτιά να κάνει. Μα είπε εσύ, είπε εσύ. Γιατί τη ζηλεύει. Δεν ξέρω. Ζηλεύει που σε τόσο δημοκρατικό διάστημα έκανε εξωτερικό. Όχι, θα είναι η Σάσα μα. Θα είναι η Σάσα μα. Θα ήθελε να σου τη θέση τη. Θα ήθελε να σου Σπυροπούλου στη θέση Σπυροπούλου. Όχι, νομίζω πω όχι. Θα μπορούσαν ήθελα στο παρελθόν. Αλήθεια. Ναι, αλλά όχι. Προτάσει αναλογέ. Τι προτάσει. Για εξόφυλλα για να είσαι εκπομπέ. Όχι. Λοιπόν, να συνεχίσω να τι λέει το κορίτσι. Τι λέει το κορίτσι. Λοιπόν, πώ είναι καταρχά η σχέση με την Αταλία. Γιατί υποτίθεται ότι μαλώνουν κτλ. Αλλά συνέχεια τη βλέπει μαζί, πανεφέρονται κτλ. Και λέει το κορίτσι. Με την Αταλία δεν έχουμε καμία κόντρα. Θα μπορούσα ποτέ να συγκρίνω τον εαυτό μου με έναν άνθρωπο τη τηλεόραση που κουβαλάει στην πλάτη του 20 χρόνια καριέρα. Ούτε να το κοντράρω. Μπράβο. Πετάει και σποντίσα γιατί είναι και Ναταλία εδώ. Γιατί? Για τα 20 χρόνια καριέρα. Δεν κατάλαβα. Τι σχέση έχω εγώ με μια γυναίκα που είναι 20 χρόνια στην τηλεόραση, α πούμε. Τη λέει δηλαδή μεγάλη εννοεί. Όχι, λέει την εμπειρία τη μεγάλη. Έμεσα πετάει το καρφάκι εδώ. Όχι, όχι, κάτσε τώρα θα σου πει. Ναι, αλλά το κοντέρ το κοντέρ μετράει 20 χρόνια. Καταρχά έχω να σα πω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να τα λέει και στην εκπομπή έτσι. Η συνέντευξη είναι υπερπαραγωγή δηλαδή. Συντακτικά, λεκτικά. Μήπως είναι χτενισμένη. Έχει ωραίες λέξεις. Έχει ωραίες. Δηλαδή, μαθαίνω το γιατί εγώ σκέφτομαι και από τις ναι. Λοιπόν, τι ρωτάει λοιπόν. Επειδή γενικά έχει. Λένε πολλά για τη Σπυροπούλου διάφοροι. Ποιες είναι οι άμυνες στις αρνητικές κριτικές. Είναι δεκτική σε κάθε είδος κριτική. Για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ πολύ τηλεόραση, ούτε διαβάζω όσα γράφονται για μένα. Ειδικά αυτό το διάστημα είμαι αρκετά πιεσμένη με αρκετές υποχρεώσεις, καθώς προσπαθώ να ολοκληρώσω ό,τι είχα ξεκινήσει πρωτού μπω στην τηλεόραση. Μπαλέτο. Καλή, πώς τα λέει έτσι. Πώς τα γράφει έτσι, μάλλον. Πώς τα γράφουν έτσι. Ναι, πώς τα γράφουν έτσι. Έλα. Τι. Τα έχει πει η ίδια αυτά. Αυτό, ωραία, πολύ ωραία. Να μου κάνει μαθήματα θέλουμε. Να μάθω κι εγώ να τα λέω έτσι. Σας ενοχλεί ο θόρυβος που γίνεται γύρω από το όνομά σας. Μα αφού δεν ξέρει αν γίνεται θόρυβος, λέμε. Αφού δεν βλέπει. Ούτε ακούει. Δεν μας βλέπει εμάς. Λέει, δεν τα βλέπω και δεν τα διαβάζω όλα. Τις τα λένε άλλοι. Δεν βλέπει πρωινό μου. Πες βρε Σάσα. Αφού έχει υποχρεώσεις, καλέ, δεν προλαβαίνει. Εάν είχα πληρώσει κάποιον για να τα κάνει όλα αυτά, δεν νομίζω ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχε καταφέρει τόσα πολλά και συστηματικά χτυπήματα. Δεν με ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται. Άλλωστε, έχω δει ότι περισσότεροι άνθρωποι της τηλεόρασης το επιδιώκουν. Τι? Το επιδιώκουν. Συγγνώμη, αλλά σα έλεγα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, παιδιά. Το διαβάζει έτσι και με προσανατολίζει και δεν καταλαβαίνω τι λέει κοπέλα. Απλά κάνει, πάψει και εσύ σκέφτεσαι άλλα γιατί το μυαλό σου τρέχει σε μια πράγματα. Εσύ είσαι κοιλιάκια, δεν είσαι. Λοιπόν, το λέω όπως ξέρω. Νιώθετε έτοιμοι να λάβετε τα ηνία μια δική σα εκπομπή, ρωτάει η Τζοβάνα Βλαχάβα. Θα ήταν η Ρωσιλία να το έλεγα αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει που έχω τα παιδιά δίπλα μου. Όχι μόνο γιατί νιώθω. Δηλαδή, συγγνώμη. Έλα, βρε Σάσα, διάβασε κανονικά. Έλα, ρε παιδιά, εντάξει. Με συγχωρεί, συγγνώμη. Όταν μετά από μερικά χρόνια θα πας να ζητάς δουλειά στο Σπυροπούλου, θα σου πει Σπυροπούλου αυτά έλεγε στο πρωινό. Να τα λέμε κι αυτά! Όλα μένουν. Όλα μετά από μερικά χρόνια. Μα αυτό δεν τα βλέπει. Θα παίρνει το τηλεφωνάκι του Σπυροπούλου και να σου σηκώνει. Όλα μένουν. Αυτό είναι υπεράνω, δεν τη νοιάζει. Είναι υπεράνω. Θυμήσου την λέξη. Όταν θα πει χιούμορ έκανα, θα δημηθεί λιάγκα. Έλα μωρέ, πλάκα κάναμε. Συγγνώμη. Όταν θα φτάσει στο σημείο να τη πει έλα μωρέ, Κατερίνα. Χιούμορ έκανα. Κωνσταντίνα, εγώ δεν θα ζητήσω δουλειά από τη Σπυροπούλου, θα έχω μεγαλώσει πολύ. Συγγνώμη, δεν με βοηθήσει εσύ. Λοιπόν, τι. Δεν με βοηθήσει εσύ. Μπορεί να με σολαβήσει. Εγώ κάποια στιγμή θα σταματήσω τη τηλεόραση. Όχι, θα με πάρει μαζί στην Βουλή. Και για την Βουλή ακούω. Στη Βουλή θα με πάρει μαζί σου. Καλλιγραφία, έλα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λοιπόν, λέει τέλο πάντων, μου αρέσει που έχω τα παιδιά δίπλα μου. Όχι μόνο γιατί νιώθω πιο ασφαλή, αλλά κυρίω διότι έχω ακόμη πολλά πράγματα να μάθω. Και δεν παλατζάει. Στο μέλλον. Μια χαρά τα λέει. Στο μέλλον. Ναι. Στο μέλλον. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα έρθουν τα πράγματα. Ναι, ρε παιδιά, ένα κορίτσι μόνο και φλοδεξιά. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ξεκινά την τηλεόραση και πει εγώ ξεκινάω την τηλεόραση για να αποτύχω. Ποιο κάνει τηλεόραση για να αποτύχει. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν είναι θεμητό να έχει προδοξία στην τηλεόραση. Ακριβώς.
Είναι λίγο νωρίς για όλα αυτά, νομίζω εγώ. Αν σου πει ότι δεν έχει φιλοδοξία, πάλι τότε θα την κράξει. Όχι, δεν έχει φιλοδοξία. Δεν έχει φιλοδοξία. Σε μια τράπεζα. Φιλοδοξία σου να γίνει διευθυντή τράπεζα. Αυτό δεν θεμητό είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θεμητό. Να είσαι μέτοχο και τέτοια. Ναι, αλίμονο να κλέψει μετά, να υπεξαιρέσει κτλ. Εντάξει. Όλα θεμητά. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει φιλοδοξίε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν κάνω μια συνέντευξη και έρθει κάποιο και μου πει ότι εγώ έχω φιλοδοξία να κάνω αυτό και κάποιο άλλο που δεν έχω μια φιλοδοξία. Ποιο θα πάρω, αυτό που έχει φιλοδοξία θα πάρω. Εντάξει, αλλά όταν ξεκινάς... Τον πεινασμένο να πετύχει θα πάρω. Και είσαι δύο μήνες κάπου, ούτε καν τρεις. Ναι, σαν να μιλάει. Υπάρχουν όμω άλλοι 10 σαν και εσένα που την έχετε κάνει στάρ τη Σπυροπούλου και δεν το έχετε καταλάβει. Γιώργο μου, κοίταξε. Άρα λοιπόν, αφού την έχετε κάνει στάρ, θα πατάει και εσένα. Αν είναι να γίνει στάρ, θα γίνει ούτω ή άλλω. Α γίνει, μπράβο, ρε Γιώργο. Σε δύο μήνε μέσα έκανε εξόφλο. Ξέρει καμιά άλλη. Πόσα κοπρίτσια είναι σε πάνελ εκπομπή, έχει ασχοληθεί κανένα. Αυτή δεν είναι διάφορα. Τη λέτε ότι δεν μιλάει, δεν κάνει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ την εκπομπή. Δεν βλέπω τη λέξη. Συγγνώμη, έχουν περάσει και πολύ αξιόλογα κορίτσια από πάνελ που δεν είχαν την τύση, τις γνωριμίες να προχωρήσουν. Δεν είναι πάνελ. Ο καθένας έχει ένα άστρο. Μπορεί δηλαδή, όλοι όσοι κάνουν καριέρα στην τηλεόραση είναι οι καλύτεροι. Όχι. Όχι. Είναι οι πιο ικανοί σε επίπεδο άστρου και σε επίπεδο άστρου για την πέμπτη. Η Ναταλία την προστατεύει, τη δίνει χώρο. Πάντως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τη ρωτήσω και κάτι για την αναβανή στη συνέντευξη. Γιατί δεν ήταν αυτό. Γιατί αυτό ήταν το θέμα, πρέπει Γιώργο μου. Τώρα, διαφωνώ. Και αυτό δεν είναι δικό τη θέμα. Διαφωνώ. Εδώ το θέμα είναι αν θα φάει την εκπομπή τη Γερμανού. Το θέμα είναι αν είναι αναβανή. Εδώ έχουμε πάει μπροστά τώρα. Εδώ λέει ασχολούνται με την Γερμανού. Ότι ασχολούμαστε. Όλοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και την αναβανή. Άκουμψη απομάκρυνση. Παιδιά, διάβασα ένα περιοδικό που φαντάζομαι δεν ισχύει, φαντάζομαι, δεν ξέρω και έλεγε χθε. Ότι υπάρχει λέει κόντρα του Κοντομινά με την Μενεγάκη και θα βάλει τη θέση τη Σπυροπούλου. Δεν ξέρω αν το βγάλαμε το μυαλό. Το διάβασα, εντάξει, δεν είναι σενάριο τώρα. Ναι, ακόμα όμω και ω σενάριο, κάποιοι σκέφτονται ότι μπορεί και να γίνει. Δίνει πάντα κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άρα δεν λένε θα βάλει τη θέση στην Αραβανή, τη Σπυροπούλου είπα να βάλει. Μα και είναι τώρα στον Άλφαβε, Γιώργο μου, είναι και ηλιάκι. Γιατί δεν είπα θα πάει τη Μενεγάκη να βάλει την ηλιάκι. Ή θα βάλει το Μουτσινά. Εκεί πέρα είναι η κόντρα. Εκεί υπάρχει κόντρα και δεν το είναι. Κάτι έχει αυτή προφανώς. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει άστρο, Σάσα, έχει άστρο. Μακάρι ρε Σιγιώργο, να έχει άστρο. Τι άστρο έχει, ένα από τα δύο. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ή άστρο ή κάστρο. Ένα από τα δύο. Έχω και μια παροιμία γι' αυτό. Δεν μπορώ να την πω όμως τώρα το πρωί. Να την πεις, να την πεις. Α, το ξέρω, το ξέρω. Γεια σου Γιώργο, μας τώρα. Πού. Πού. Όχι, γιατί εγώ θέλω να παραμείνω εδώ. Θέλω να έρθω και στην Κιλίνη. Θέλω να κάνω μπάνιο φέτος. Τι να κάνω τώρα. Τώρα κάτσε και θα σου πρέπει να σε πάρει τηλέφωνο, Σπυρόπουλο. Σου ευχαριστώ. Και πού ξέρεις ότι δεν με έχει πάρει. Αφού τη λες Κατερίνα, το όνομά της ξέρεις. Δεν με έχει πάρει, πλάκα κάνω. Πάμε. Μπορεί να σε πάρει σήμερα, δεν μας βλέπει. Αν δεν μας βλέπει. Αφού δεν μας βλέπει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε και στην Ατελή Γερμανία και έτσι δένουν τα θέματα. Α, ναι, γιατί τι είναι η συζήτηση, καγκουρό, πείτε ακόμα. Ναι, ναι, Αραβανή δεν έχω, μέχρι Γερμανού φτάνω. Ποιο ενδιαφέρεται για την Αραβανή, παιδιά. Μια χαρά κούκλα κτλ. Αλλά δεν είναι, το θέμα μας δεν είναι η κόντρα. Έχει τελειώσει αυτό. Ερώτηση. Μάλιστα. Σε ποιο? Ερώτηση. Oh. Βρίζει συνέχεια τη Σπυροπούλου. Δεν την βρίζω, λέω τη γνώμη μου. Την ηρωνεύει. Ψιλοειρωνεύεται, αλλά με χιούμορ αυτό. Και την ψιλοζηλεύει. Με ποια λογική εσύ που μας λες εδώ τις καλλιτεχνικές ειδήσεις, επέλεξε να παίξει πρώτα τη Σπυροπούλου και μετά τη Γερμανού. Γιατί. Α, την κυρία Γιανακοπούλου ρωτήσατε. Έτσι, μπράβο. Όχι, εγώ είδα ότι, ότι παίζει πρώτα τη Σπυροπούλου και μετά τη Γερμανού. Άρα τη ιεράρχησε πρώτα ότι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον τη Σπυροπούλου και μετά τη Γερμανού. Ναι ή όχι. Να μου ναι, γιατί. Έχω απάντηση, έχω απάντηση. Μπράβο, δεν δώσε. Το FD παίχτηκε χθε. Ενώ το κλειδί είναι σημερινό. Άρα πρώτα τα φρέσκα που λε εσύ τα κλειδί και μετά τα άλλα. Το εγώ. Το ίδιο μήλο είναι καλέ. Δεν με έπεισε. Σε τάποσα, έλα. Ε, όχι. Πρώτα τα φρέσκα κουλούρια εσύ μα λε τώρα τρία χρόνια εδώ. Αγγελική. Τι λέει, τι λέει, τι λέει. Πρώτα λέει τα φρέσκα κουλούρια. Όχι τα παγιάτικα. Ο Ζαμπούνη που ήταν πρώτο. Δεν ήταν χθεσινό και ο Ζαμπούνη όμω. Ήταν όμω που ήταν μεσανύχτιο. Είχε περάσει τα καινούργια μέρα. Είναι όλη μέρα έτσι. Λοιπόν, άντε πάμε παρακάτω τώρα. Δεν μπορεί κάτι άλλο. Έλα ρε Λεάνα, σώσε μα. Καλημέρα. Ωραίο μαλλί. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγεις και σήμερα. Όχι. Ο Τάσος είναι εδώ. Όχι. Μας λέει. Και σχετήθηκες έτσι. Πώς δει.